Με από τη σελίδα 849 από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και το 13 εδάφιο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από τις Γαλιλαίες στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαφτιστεί επ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλει αυτό λέγον, «Εγώ χρίαν έχω να βαφτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνη». Τότε αφήνει αυτόν. Και βαφτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ειδού ανοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνουν ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός τον οποίον ευηρεστήθη». Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος στην έρημον δια να παραπειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40 ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπε «Εάν είσαι Υιός Θεού, είπε να γίνω συν άρτη η λύθη τούτη». Ο δε αποκριθής είπε «Είναι γεγραμμένον, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εν εξερχόμενον διαστόματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος στην Αγία Πόλη και στείνει αυτόν επί τα πτερήγια του ουρανού και λέγει προς αυτόν «Εάν είσαι Υιός του Θεού ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθαον τον πόδα σου». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς «Πάλιν είναι γεγραμμένον, δε θέλεις πειράσει Κύριον το Θεόν σου». Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, αν πεσών προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον Κύριο το Θεόν σου, θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και οι δου άγγελοι προσήλθον και υπηρέτων αυτών. Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη ανεχώρησεν εις την Γαλιλαία και αφήσας στη Ναζαρέτ ήλθε και κατοίκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν τεσορή Ζαβουλών και Νεφθαλήμ δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ κατά την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου Γαλιλαία των εθνών ο λαός ο καθήμενος σε σκότη είδε φως μέγα και εις τους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν εις αυτούς». Από τότε ήρθε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσα, διότι εις αναλυείς. Και λέγει προς αυτούς, «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμια λύης ανθρώπων». Οι δε αφήσαντε σε ευθύ στα δίκτυα ακολούθησαν αυτόν και αναχωρήσα σε κήθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών επισκευάζοντας τα δίκτυα αυτών και κάλεσεν αυτούς. Οι δε αφήσαντε ευθύ στο πλοίο και τον πατέρα αυτών ακολούθησαν αυτόν. Αμήν. Πλησίασε το τέλος, έληξαν οι 6 μήνες της αποστολής του Ιωάννου και θα ολοκληρωθούν με εντολή που έδωσε ο Θεός τώρα στον Ιησού τον Ναζωραίο, τον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, τον μόνο μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια του οποίου κάθε ένας από μας και μόνο δια του ονόματος αυτού πρέπει να σωθώμεν. Από τι? Από όλα. Από όλα. Και έτσι λοιπόν ο αναμάρτητος, ο Άγιος, ο Τέλειος, ο γεννημένος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, όταν έφτασε και αυτός 30 ακριβώς χρονών, καθώς 6 μήνες διαφορά έχουν οι δυο τους, ο Ιωάννης και ο Ιησούς, με εντολή Κυρίου κατέβηκε να βαφτιστεί. Επαναλαμβάνω, ο αναμάρτητος
βάφτισμα μετανοίας. Και χωρίς αμφισβήτηση και αμφιβολία δεν σκέφτηκε ότι δεν το χρειάζομαι αυτό, αλλά υπετάχθη στο Λόγο του Θεού και κατέβηκε άμεσα, χωρίς με τη λογική του να σκέφτεται ότι δεν χρειάζεται το βάφτισμα της μετανοίας σε μένα, για τους άλλους ναι, αλλά όχι και σε μένα. Γι' αυτό, αδερφοί και αγαπητοί, δεν είναι κάτι παράξενο, γιατί και σήμερα οι άνθρωποι λένε εγώ έχω βαφτιστεί, αλλά δεν σκέφτονται από ποιον βαφτίστηκε, με ποιανού εντολή βαφτίστηκε και ποιανού το θέλημα έκανε. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, όπως θα δούμε, γιατί ο Ιησούς πραγματικά υπάκουσε. Ο Ιωάννης του λέει, αναγνωρίζοντας Αυτόν, ότι είναι πρώτερός του και ότι είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα και όχι εσύ από μένα. Και ο Κύριος δεν είπε δίκιο έχεις, αλλά είπε σιώπα ας πράξω μεν πάσαν τη δικαιοσύνη του Πατρός. Το αποτέλεσμα, ο Ιωάννης δέχτηκε, τον βάφτιζε και ενώ έβγαινε από το είδωρ, τότε ηνύχθησαν εις αυτόν τον Ιησούν οι ουρανοί και είδε από τους ανοιγμένους ουρανούς το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει ως περιστερά και να έρχεται επ' αυτόν και να μένει επ' αυτόν. Και το σημαντικότερο, η ομολογία του Πατέρα, ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίον ευαρεστήθην. Και αυτό το ευαρεστήθην το ομολόγησε ο Πατέρας στην υπακοή του Ιησού να βαφτιστεί ο αναμάρτητος βάφτισμα μετανοίας. Τώρα το ομολόγησε ο Πατέρας. Αυτός είναι πράγματι ο Υιός μου ο αγαπητός. Και ευαρεστήθην σε Αυτόν, γιατί έπραξε πάσαν τη δικαιοσύνη μου εκπληρώνοντας την εντολή μου, την προτροπή μου, το θέλημά μου, και βαφτιζόμενος υπό του Ιωάννου βάφτισμα μετανοίας. Από εδώ και πέρα πια είναι στα χέρια του Πνεύματος του Αγίου η ζωή του Ιησού του Ναζωραίου. Μετά το βάφτισμα ξεκινάει η πνευματική ζωή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ζούσε υποτασσόμενος στον Ιωσήφ, αν ζούσε, που δεν ζούσε, και στη Μαρία, μαζί με τα αδέλφια του και τις αδελφές του. Τώρα όμως, όπως ο Αβραάμ έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και εγώ θα σε οδηγώ από εκεί και πέρα, έτσι και η εντολή του Κυρίου στο σπέρμα του Αβραάμ ήταν η ίδια. Έξελθε πια από τη Ναζαρέτ, από τον οίκο σου, από τον οίκο του πατρός σου. Εγώ θα σε οδηγώ με το λόγο μου. Και πού θα σε οδηγήσω? Στον Ιορδάνη. Και τι θα κάνεις εκεί? Θα βαφτιστείς εν ύδατη, γιατί τότε θα είσαι ευάρεστος στους οφθαλμούς μου. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο υπακοή, αλλά είναι ταπείνωση. Ταπείνωση δια της υπακοής. Ταπείνωση είναι ο αναμάρτητος να βαφτιστεί βάφτισμα μετανοίας. Υπακούσας στην φωνή του Θεού. Και τώρα πια αρχίζει το πνευματικό έργο, η πνευματική ζωή, η αποστολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και μετά το βάφτισμα, το πρώτο που θα λάβει η χώρα είναι ο πειρασμός. Όλοι εγνώρισαν πια ότι είναι ο Υιός μου αγαπητός από τη φωνή του Κυρίου, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός Θεού, ο πρώτος Υιός Θεού. Δεν έχει υπάρξει άλλος μέχρι τότε Υιός Θεού.
ο πρώτος Υιός Θεού άνθρωπος είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος τώρα, που ταπεινώνοντας τον εαυτό του υπετάχθη στη φωνή του Πατρός του. Ο πρώτος Υιός Θεού. Και ο διάβολος ακούει και φρύτει. Φρύτει όταν ακούει ότι είσαι Υιός Θεού. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πιο μεγάλος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί ο Χριστός είναι μαζί σου και σε καθαρίζει από τους πειρασμούς, σε φυλάει από τους πειρασμούς, σε προστατεύει, καθώς και η προσευχή του Κυρίου μας που μας δίδαξε είναι «Ρίσε ημάς από του πονηρού και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών». Αυτό είναι το έργο του Θεού, αυτή είναι η ζωή σου. Να σε καθαρίζει από τον πονηρό και να σε φυλάει από τους πειρασμούς. Εκτός από αυτούς που σύμφωνα με το δικό του θέλημα, γιατί δεν μας αφήνει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας, με το δικό του θέλημα μας αφήνει για να δοξαστεί ο Χριστός και μέσα από την πίστη σου στο Λόγο του Θεού να σε δοξάσει ο Θεός και σένα. Τέλειο το σχέδιο του Θεού. Δεν σε αφήνει, δεν σε εγκαταλείπει. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, έως την τελείας του αιώνος. Και αν ακόμη πέσεις σε διαφόρους πειρασμούς, ο Λόγος του Θεού μας εξηγεί ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Πάσαν χαράν θεωρήσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε, επιτρέψει ο Θεός εις διαφόρους πειρασμούς, πρώτον γιατί δεν θα αφήσει ο Θεός να πειραστείτε πάνω από τις δυνάμεις σας, και δεύτερον γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας, πειραζόμενη δοκιμάζεται η πίστη σας, όπως του Ιωάννη μέσα στη φυλακή, η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται σε σας μέγα έργο υπομονή, γιατί έχουμε χρίαν υπομονής, γιατί τότε μόνο μπορούμε να κάνουμε, να πράττουμε το θέλημα του Θεού και να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες του Θεού. Η δε υπομονή ας έχει έργον τέλειον, γιατί τότε έργον Θεού, υπακοή, υποταγή στο Λόγο του Θεού, γιατί τότε θα είστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Τέλειο το έργο του Θεού. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου είναι για την τελειοποίησή σου. Ό,τι γίνεται στη ζωή σου, ο Θεός είναι μαζί σου. Επαναλαμβάνω, δεν θα αφήσει να πειραστείς πάνω από τις δυνάμεις σου. Αντιθέτως, σύν το πειρασμό θα κάνει αυτός και την έκβαση για να δοξάζεται στη ζωή σου και για να σε δοξάσει στην παρουσία του. Και έτσι λοιπόν αρχίζει, επαναλαμβάνω, το πνευματικό έργο του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, καθώς είναι πλέον Υιός Θεού αγαπητός, τον οποίον πατέρα του ευαρέστησε με την υπακοή του βαφτιζόμενος βάφτισμα μετανοίας. Και τώρα ο διάβολος τίποτα θα προσπαθήσει να κάνει, να αμφισβητήσει το Λόγο του Θεού και την υπόσχεση του Θεού στον Ιησού τον Ναζωραίο. Αν είσαι πραγματικά Υιός Θεού, Πατέρας τι είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός τον οποίον ευαρεστήθη. Και ο διάβολος τι λέει, ό,τι είπε και στην Εύα, είπε πραγματικά ο Θεός να μην φάτε από τον καρπό κανενός δέντρου? Και η Εύα είπε, όχι, δεν είπε αυτό ο Θεός, από αυτό μόνο το δέντρο που καθόταν από κάτω. Γιατί είχε παρασυρθεί η καρδιά της να δει τι είναι αυτό το δέντρο που είναι το μόνο που απαγορεύει ο Θεός να φάμε. Ένα πράγμα απαγορεύει ο Θεός στη ζωή του χριστιανού, την αμαρτία. Μη την πλησιάζεις, αδερφέ. Γιατί θα βρει την ευκαιρία ο διάβολος να στη συστήσει. Όλα επιτρέπονται, όλα είναι δοσμένα για σένα.
και τα ουράνια και τα επουράνια και τα επί της γης. Όλα. Πάσα ευλογία, πάσα δόση αγαθή, πάν δόρημα τέλειον, για σένα είναι. Ένα απαγορεύεται, την αμαρτία, και πάσα ανομία είναι αμαρτία και πάσα αδικία είναι αμαρτία. Μόνο την αμαρτία. Να μην γνωρίσεις ποτέ το κακό, μόνο το καλό. Και το καλό είναι ο Λόγος του Θεού. Αν είσαι πραγματικά Υιός Θεού, όπως είπε ο Θεός, και σε εμάς το έχει πει ο Θεός, όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, εδέχεσαι τον Χριστό. Τον εδέχθησαι, τον δέχεσαι, συνεχίζει να το δέχεσαι. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία ο Θεός να είναι τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού. Κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Ιησού Χριστού, για να βασιλεύσουν στους αιώνες των αιώνων. Εάν είσαι Υιός Θεού, είμαι, γιατί δέχομαι το Χριστό. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είμαι, δεν είμαι, είμαι. Το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, γιατί βαφτίστηκα εν ύδατη επί το λόγο του Κυρίου, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Διότι απεκδίθην το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, και έλαβα την περιτομή, την αχειροποίητον του Χριστού. Είμαι Υιός Θεού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Γιατί δέχτηκα, δέχομαι και θα συνεχίζω να δέχομαι με τη χάρη του Θεού τον Ιησού Χριστόν, Κύριό μου και Θεό μου, Σωτήρα μου και Λυτρωτή μου. Είμαι Υιός Θεού. Είσαι. Είμαι Υιός Θεού. Είπαγε Σάτανα. Είμαι Υιός Θεού. Είμαι παιδί Θεού. Με αναγέννησε ο Πατέρας με το Λόγο Του, δια Πνεύματος Αγίου. Άλλαξε τη ζωή μου. Αν είσαι Υιός Θεού, γιατί πείνασε. Πείνασε επειδή 40 μέρες έκαμε νηστεία και προσευχή για να δυνατήσει η σάρκα και ενδυναμωθεί το πνεύμα. Και στην αδυναμία του τον πλησιάζει ο διάβολος και του λέει, αν είσαι Υιός Θεού, μπορείς να κάνεις θαύματα. Πες τις πέτρες αυτές να γίνουν ψωμί για να φας και να χορτάσεις. Όπως η Εύα, νόστι μου αυτός ο καρπός, και πήρε και έφαγε. Ο Ιησούς όμως ο Ναζωραίος, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, το παιδί του Θεού, δεν πλανάται, γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Είναι γραμμένο, διάβολε. Και ποια είναι η δύναμή του, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι γραμμένο, διάβολε. Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Τρίζει τα δόντια του, αλλά δεν παρετείται, συνεχίζει. Και αφού τον παραλαμβάνει, εις την Αγίαν Πόλη τον στείνει πάνω στο πτερύγιο του ιερού, και πάλι του στέλνει την αμφισβήτηση. Εάν είσαι Υιός Θεού, ρίψε τον εαυτό σου κάτω, αφού λες ναι και γραμμένο, γιατί ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους να σε φυλάξουν. Είναι και γραμμένο, διάβολε, ότι δεν θα πειράξεις Κύριον των Θεών σου. Τι θα πει δεν θα πειράξεις και δεν αμφισβητήσεις το Λόγο. Δεν ζητάς αποδείξεις για το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν θέλω να μου αποδείξεις, διάβολε, ή να ζητήσω αποδείξεις για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Δεν αμφισβητείτε. Έτρεξε τα δόντια του και επιμένει, και στην επιθυμία των οφθαλμών τον παραλαμβάνει και το ανεβάζει σε ένα όρος πολύ ψηλό και του δείχνει όλα τα βασίλεια. Όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών. Απευθύνεται στην επιθυμία των οφθαλμών του. Του λέει, τα βλέπεις όλα αυτά. Εγώ στα χαρίζω
θα στα χαρίσω γιατί είναι παραδομένα σε μένα. Και αυτή είναι η αλήθεια, ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό. Ο κόσμος όλος είναι παραδομένος στο διάβολο. Αλλά εμείς δεν είμαστε κόσμος. Εμείς είμαστε οίκος Θεού. Εκκλησία του Θεού του ζώντος. Εδώ κατοικεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Ιησούς Χριστός μας πρόσθεσε σε αυτή την εκκλησία. Δεν θέλουμε τη δόξα του κόσμου, τα βασίλεια του κόσμου. Στα χαρίζουμε, διάβολε, δικά σου είναι. Μαζί σου θα είναι, στην κόλαση, εις τους αιώνες των αιώνων. Είπαγε Σατανά, του λέει, Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και θέλεις λατρεύσει. Και αυτές είναι οι μεγάλες αλήθειες, αδερφοί. Θα ζήσουμε τρώγοντας το Λόγο του Θεού δια του στόματος του Κυρίου. Δεν θα πειράξουμε ποτέ τον Κύριο, αλλά πάντα τον εμπιστευόμαστε και τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Και δεν θα προσκυνήσουμε ποτέ κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον δεν προσκυνάμε, μόνο Κύριον το Θεό μας. Νικητής τώρα, σύντριψε την κεφαλή του διαβόλου. Ο διάβολος έφυγε κατησχημένος. Τον αφήνει και φεύγει. Αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει. Πλησιάσατε τον Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς. Μη δίνετε τόπο στο διάβολο και θα φύγει. Θα σας το πω γιατί είναι διδασκαλία. Μια φορά κοιμόμουνα, ξύπνιος, ξαπλωμένος, και απέναντι μου έρχεται ο διάβολος και Σατανάς και φοβήθηκα. Ζήτησα το αίμα του Χριστού, τον επιτίμησα, δεν έφευγε, επέμενα, έφυγε τελικά. Το άλλο βράδυ το ίδιο. Και μου δίνει έμπνευση ο Θεός και λέω, Κύριε, αυτό θα γίνεται κάθε βράδυ τώρα. Τι να κάνω? Και μου λέει ο Κύριος, γύρνα από την άλλη μεριά, κοιμήσου και θα φύγει. Και τότε κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Είπαγε ο πίσω μου. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Γύρισε την πλάτη, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Μην τον κοιτάς, μην κουβεντιάζεις. Μην πιάνεις κουβέντα. Δεν θα φύγει. Δεν μπορείς να τον διώξεις, είναι ισχυρός. Μόνο ο Χριστός μπορεί να τον διώξει. Γύρνα την πλάτη σου. Πες του, είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Και θα εξαφανιστεί, δεν θα σε ξαναπειράξει. Αλλά και αν ξανάρθει, είπαγε ο πίσω μου Σατανά και γύρισε την πλάτη. Μη φοβάσαι, αδερφέ. Αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Σε βλέπει και τρίζει τα δόντια του, δεν μπορεί να σε αγγίξει. Γιατί είσαι παιδί Θεού, γιατί δέχτηκες, δέχεσαι και ομολογείς ότι θα συνεχίζεις με τη χάρη του Χριστού να δέχεσαι Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο που πέθανε για τις αμαρτίες μας και τον ανέστησε ο Θεός για τη δικαιοσύνη μας. Αμήν. Αλληλούια. Και τώρα πια άγγελοι τον υπηρετούσαν. Το ξέρετε? Το ξέρετε ότι οι άγγελοι σας υπηρετούνε? Καθώς κύκλο των φοβουμένων το Θεό στρατοπεδεύει άγγελος με το στράτευμά του. Το ξέρετε ότι δεν είσαστε μόνοι σας. Μπαίνετε, βγαίνετε. Άγγελοι είναι τριγύρω. Φυλακές σας. Απεσταλμένοι του Θεού. Αλληλούια. Δεν είναι μόνο ο Κύριος που κατοικεί μέσα σου, αλλά είναι και άγγελοι που σε περιφρουρούν πάντοτε. Ιδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν Αυτόν, γιατί είναι Υιός Θεού που ευαρέστησε τον Πατέρα και νίκησε στους πειρασμούς λέγοντας, είπαγε ο πίσω μου Σατανά, είναι γεγραμμένο ότι ο Κύριος μου και ο Θεός μου με φυλάει, με προστατεύει, με διδάσκει και με καθοδηγεί και εγώ δέχτηκα τον Ιησού Χριστόν και είμαι παιδί Θεού. Όμως άκουσε και ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, δεν λυπήθηκε, δεν είπε πω τι έγινε, τον σκότωσε τον καημένο ο Ηρώδης. Αλλά αυτός πήρε το δρόμο του. Ανεχώρησε στη Γαλιλαία, από εκεί ξεκινάει το έργο του Ιησού Χριστού, από τη Γαλιλαία των εθνών.
Μα βέβαια ξεκινήσει από το Ιεροσόλυμα, όχι. Από τον κόσμο ξεκινάει το έργο του Θεού. Από τη Γαλιλαία των εθνών ξεκινάει το έργο του Θεού. Και αφήσα στη Ναζαρέτ, κατόκισε εις Καρπερναούμ την παραθαλασσία εν της ορίς Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, γη Ζαβουλών και γη Ναφθαλήμ, κατά την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Διορδάνου, Γαλιλαία των εθνών. Και όταν αναστήθηκε ο Χριστός, τι είπε στους μαθητάς, υπάγεται στη Γαλιλαία, εκεί θα σας συναντήσω. Και ποια είναι η Γαλιλαία η δική μας? Η έρημος, όπως του Ιωάννη. Το ταμείο, εκεί που θα είσαι μόνος σου. Στη Γαλιλαία των εθνών οι Ιουδαίοι ήταν μόνοι τους. Στη μοναξιά σου θα έρχεται ο Κύριος να σε συναντάει. Λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και στους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου φως ανέτειλε επ' αυτούς. Αγαπητά μου αδέλφια, έχουμε ένα χώρο που ανατέλει το φως του ουρανού. Μην το παραμελούμε, σας παρακαλώ. Είναι το ταμείο μας. Είναι εκεί που σε περιμένει ο Χριστός. Δεν πας να τον φωνάξεις. Πας γιατί σε καλεί. Να το ξαναπώ. Δεν πάω στο ταμείο για να του πω έλα Κύριε. Πάω στο ταμείο γιατί μου λέει σε περιμένω. Και ένας αδερφός θεώρησε ότι είναι βαρύ το να προσευχόμαστε 6,5 με 8,5. Και λέει θα το κάνω όμως. Και ήρθε και γονάτισε και προσευχότανε. Και ενώ προσευχότανε του λέει ο Κύριος σε καρτερούσα. Αλληλούια! Γι' αυτό να πηγαίνουμε εκεί που μας περιμένουν. Και που μας περιμένει ο Χριστός, στη μελέτη του Λόγου του Θεού και στην προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Εκεί έχει πάει πρώτος, στην Εκκλησία, μην το παραλείψω. Πρώτος, αυτός ανοίγει την Εκκλησία, αυτός ανοίγει την πόρτα, αυτός έρχεται πρώτος. Και κοιτάει να δει ποιοι είναι οι ζηλωτές και έρχονται πρώτοι και αυτοί σαν και αυτόν. Γίνεστε ζηλωτές αδερφοί. Να ξεκινήσουμε ένα καινούριο αγώνα. Ζήλος Θεού, ζήλος Άγιος. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα θα έχουμε νηστεία και προσευχή και ολονυχτεία. Όποιος θέλει. Εγώ πιστεύω ότι όλοι θα θέλουμε. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα. Αμήν. Αμήν. Και προσευχή θα ερχόμαστε, αν όχι 6,5 όποιος θέλει, αλλά και 7, αλλά θα ερχόμαστε. Ξεκινήσουμε ένα καινούριο αγώνα. Ένα αγώνα γονάτων, προσευχής, εξήτησης. Μην ξεχνάτε και μελέτης του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό σας προσκαλώ να έρχεστε στη συμμελέτη που κάνουμε κάτω. Μην το θεωρείτε περιττό. Είναι πολύ ωραίο έργο να συμμελετάμε όλοι μαζί το Λόγο του Θεού. Γιατί ο ένας διδάσκει τον άλλον δια Πνεύματος Αγίου. Ξέρετε πόσα πράγματα έχω μάθει από τη συμμελέτη που κάνουμε 4 με 6,5. Πολλά πράγματα έχω διδαχθεί. Δεν τα ξέρα, εκεί τα άμαθα. Εκεί μας περιμένει ο Θεός. Και εκεί έρχεται τώρα και η πρόσκληση του Θεού, η εκλογή του Θεού. Δια του Ιησού Χριστού. Από τότε άρχισε να κηρύττει ο Ιησούς, μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί στη Γαλιλαία των Εθνών, παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, το Σίμωνα και τον Ανδρέα, των αδελφών αυτού, ρίπτοντες δίκτυον εις την θάλασσα, διότι ήσαν αλλοιείς ψαριών. Και λέγει προς αυτούς, εσείς οι δυο, έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάνει αλλοιείς ανθρώπων. Και σήμερα μας προσκαλεί ο Κύριος. Θέλεις να σε κάνει αλλιέα ανθρώπων? Μην κοιτάς εδώ, να κοιτάς εδώ και εκεί. Ο Χριστός προσκαλεί. Είσαι αδέλφια, είμαστε όλοι αδέλφια, δεν είμαστε? Σαν τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Έλθετε προς εμέ και θέλω σας κάνει
αλλοιείς ανθρώπων. Οι δε αφήσαντες ευθύς τα δίχτυα οικολούθησαν αυτόν. Τι άφησαν? Άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό. Και προχωρήσας παρακάτω στη Γαλιλαία των Εθνών, βλέπει άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, επισκευάζοντας δίχτυα, και κάλεσαν και αυτούς. Οι δε αφήσαντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών, ακολούθησαν τον Χριστό. Δεν είναι εύκολο, αδερφοί, αλλά πρέπει να τα αφήσουμε. Τι να αφήσουμε? Κάθε συναισθηματικό δέσιμο, κάθε τι που μας ελκύει. Γιατί το ψάρεμα για τους ψαράδες είναι αγάπη. Δεν μπορεί να κάποιος, αν δεν είναι ερωτευμένος με το ψάρεμα, να γίνει ψαράς. Δεν γίνεται. Αλλά ο Πέτρος είχε δέσιμο με τον πατέρα του, ο Ιωάννης όμως και ο Ιάκωβος ήταν δεμένοι με τον πατέρα τους, το γήινο, και τους άφησαν. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρώτα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Από τι? Από όλα. Αν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου από όλα, δεν σου δίνει ο Χριστός σταυρό. Έργο, αποστολή. Τι είναι ο σταυρός? Η αποστολή σου. Ο σταυρός για τον Χριστό ποια ήταν? Η αποστολή του. Ήρθε για να σταυρωθεί, δεν ήρθε για κανένα λόγο. Ήρθε για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, γνωρίζοντας όμως ότι ο Πατέρας θα τον αναστήσει. Ποια ήταν η αποστολή του Ιησού Χριστού? Η σταύρωση. Δεν θα σου δώσει αποστολή. Δεν μπορείς να σηκώσεις σταυρό αν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου. Αν όμως απαρνηθείς τον εαυτό σου, τότε θα σου δώσει το σταυρό και θα τον κουβαλάτε μαζί. Θα μπείτε στον ίδιο ζυγό. Ξέρεις, θα πει να είσαι στον ίδιο ζυγό με τον Χριστό. Να περπατάς μαζί με τον Χριστό στον ίδιο βηματισμό. Και να εξασθενείς και να τραβάει ο Χριστός το ζόρι. Στον ίδιο ζυγό. Γι' αυτό λέει: δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Γιατί? Γιατί είμαστε στον ίδιο ζυγό. Αν όμως δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου, σταυρό δεν έχει. Αποστολή δεν έχει. Έργο δεν έχει. Κάνε ό,τι μπορείς, αποτυχημένο θα είναι, δικό σου θα είναι. Μόνο αν απαρνηθείς τον εαυτό σου, θα πάρεις το σταυρό σου και τότε μόνο θα ακολουθήσεις τον Χριστό. Γιατί? Γιατί θα είσαστε στον ίδιο ζυγό. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθατε ότι το φορτίο μου είναι ελαφρύ και ο ζυγός μου είναι καλός. Στον οίκο του πατρός σου και θα ευλογηθείς και θα ευτυχήσεις. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πεφυτευμένοι παρά τους ρίακας των υδάτων, σαν δέντρα πεφυτευμένα παρά τους ρίακας των υδάτων, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και το φίλο μας το Θαθάλη, όμορφη ζωή, χαρούμενη ζωή, ευτυχισμένη ζωή, και καρποφόρα ζωή, καρπός πολύς, καλός και ο καρπός θα μένει, και ό,τι αν πράττεις ο Θεός θα το εποδώνει. Αμήν.